Άντε ρε παιδιά, άντε και τελειώσαμε. Ωχ, Θεούλη μου, ελπίζω τώρα ότι δεν θα γκρινιάζει με τις αλλαγές. Εκείνος το διέταξε. Με στο πρόγραμμα της γενικής ανανέωσης που τούκατσε. Τελειώνεται γιατί όπου να έρχεται και ο κύριος Δημήτρης και ο Παπαπέτρου. Ωραίο ποδαρικό, το ρόδι ξεχάσαμε. Θα ζωή σε ένα αγοράκι μου, πήγαινε τώρα μέσα που σε περιμένει ο Παπαπέτρου. Απ' τη μια συμφορά στην άλλη. Α, και μην νομίζετε ότι πρόσεξα τις αλλαγές στο γραφείο. Α, σ' αρέσανε. Όχι! Αν και αυτό το φρούριο είναι πανέτοιμο να πέσει. Τι μου λες. Σου λέω ότι σήμερα 8 θα με περιμένει με διάφανη ρόμπα πίσω από την ανοιχτή πόρτα. Μα ποιος είσαι, ρε, ο Μωάμεθος πορθητής. Και βάλε. Και βάλε. Κάνε κανένα δουλειά, ρε. Κάνε κανένα δουλειά. Άρχισε το κουτσομπολιό. Άντε, μπράβο. Όλα από μένα να περιμένετε. Δεν σας είπε κανείς ότι ο άνθρωπος πέθανε. Δεν σας είπε κανείς ότι ο άνθρωπος είναι ζωντανός και ακμαίος. Καλά, Ιούλια, πάντα ήσουν αυλάκας, αλλά τόσο πολύ, βρε παιδί μου. Γιατί, κύριε Δόγκανε. Ιδού ο κύριος Βαρδαλούπας. Γεια σου, Ζαχούλη μου. Τι κάνεις, καλά είσαι. Καλά, Φιλίππο. Αγία μου. Φάντασμα, φάντασμα. Λέγεται. Ζάχο μου, εγώ είμαι. Κυρία μου. Κυρία μου. Ποιος ήτανε. Γέρημη χείρα. Και τι σε νοιάζει εσένα, αφού δεν είναι η χείρα του δικού μας του Βαρδαλούπα, τι σε νοιάζει. Τέλος πάντων, μπορεί να μην είναι η χείρα του δικού μας, αλλά είναι μία χείρα, έτσι να φύγουμε και φεύγουμε. Το σουστόν, σουστόν. Έχετε πάλι παρηγοριές. Κοίτα, μην πάλι παρηγοριά. Πρέπει να πάω να εξηγήσω τις γυναίκες. Εγώ αυτό δεν το καταλαβαίνω. Ελένη, μου βρήκες την ώρα να μου κάνεις τώρα αυτά. Ξέρεις τώρα ότι πνιγόμαστε. Τι κουβέντα είναι αυτή που είπατε, κυρία Εφοριακέ μου. Νομίζω ότι η φορολογική σας δήλωση δεν είναι ο πραγματικός καθρέφτης της οικονομικής σας καταστάσεως. Σας παρακαλώ, κύριε Φωριακέ, πώς τολμάτε! Θέλετε να πείτε ότι είμαι ανέτοιμος και ειλικρινής, σας παρακαλώ! Διαρριγνύω τα ύπατιά μου! Τι κάνετε εκεί, κύριε Δόγκανε! Τα διαρριγνύω!